Αντιμέτωποι με ένα τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται δεκάδες μουσικοί στον νομό Μαγνησίας εξαιτίας των μέτρων τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από την παραμονή της πρωτοχρονιάς στην εστίαση προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού. Το μεσημέρι έκαναν μουσική διαμαρτυρία στον πεζόδρομο της Ερμού μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον των ίδιων και των οικογένειών τους. Μας αφήνουν μετέωρους τα μέτρα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε αναστολή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μην σας πω το 95% πανελλαδικά. Δεν μπορούμε να μπούμε, λέει, εμείς πώς θα ζήσουμε. Υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον για τις οικογένειες σας? Όχι πλέον, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει θέμα επιβίωσης. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αναγκαστήκαν να αλλάξουν επάγγελμα. Πηγαίνουν από εδώ, άλλος δουλεύει delivery, άλλος δουλεύει οικοδομή, άλλος δουλεύει από εδώ, άλλος από εκεί. Έχουμε ξεχάσει το επάγγελμά μας. Το πρόβλημα αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών, οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο Μητρό Καλλιτεχνών. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούνται το ειδικό επίδομα των 534 ευρώ. Πολλοί από τους συναδέλφους βγαίνουν εκτός γιατί οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ που έχουν μπει δεν είναι για όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή, η συγκεκριμένη ΚΑΔ που έχει μπει εν ολίγης, ταβέρνες και τέτοια δεν τα πιάνει. Πιάνει μόνο τα μπουζούκια, δηλαδή τα μεγάλα κέντρα. Και μόνο αυτούς. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούμε να μπούμε. Στο Μητρό Καλλιτεχνών δεν μπορούν να γραφτούν. Όσοι δεν προλάβανε μέχρι 11 του 2021, μετά από εκεί και πέρα εμείς τα κάνουμε. Οι μουσικοί απαιτούν να ενταχθούν στην αναστολή όλοι οι ΚΑΔ και όλοι οι κωδικοί ειδικοτήτων που αφορούν στον κλάδο, να δοθεί επιτέλους η αποζημίωση ειδικού σκοπού για όλους τους μήνες από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα και για όσο ουσιαστικά συνεχίζεται ο περιορισμός της εργασίας, να σταματήσει ο αποκλεισμός όσων μουσικών εγγράφηκαν στο Μητρό Καλλιτεχνών εκπρόθεσμα, να δοθούν άμεσα δώρο Χριστουγέννων του 2020 και του 2021, καθώς και το δώρο Πάσχα και το επίδομα Αδείας του 2021.